Κύριε Υπουργέ, επανερχόμαστε στις ερωτήσεις που σας είχαμε καταθέσει 6 Τετάρτου του 2020, αρχή πανδημίας, στο πρώτο κύμα, και 11 Ενάτου του 2020, εν μέσω δηλαδή του δεύτερου κύματος πανδημίας, καθώς και στην αναφορά της Ένωσης Γιατρών του Ρεθύμνου, 16 Ενάτου 2020. Βέβαια, δεν μπήκατε στον κόπο να απαντήσετε, τουλάχιστον στην πρώτη του Απριλίου, που δείχνει την ανευθυνότητα αλλά και την απαξίωση από την πλευρά της κυβέρνησης τόσο των σοβαρών προβλημάτων που απασχολεί το νοσοκομείο Ρεθύμνου και πολύ δε περισσότερο όταν τα πράγματα έχουν χειροτερέψει πολύ περισσότερο με τις σοβαρές ελλείψεις που έχει το νοσοκομείο Ρεθύμνου παρά τις επιτακτικές, έκτακτες και τρέχουσες ανάγκες. Το νοσοκομείο είναι από τα πιο υποστελεχωμένα της Κρήτης, με σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό. 30 κενές θέσεις ειδικευμένων γιατρών, δηλαδή το 37% των οργανικών θέσεων, και 38 θέσεις ειδικευμένων, περίπου το 72%. Υπάρχουν επίσης ελλείψεις σε ειδικότητες πρώτης γραμμής, κρίσιμες, ειδικά σε περίοδο πανδημίας. Να πω μόνο ότι υπηρετούν μόνο 2 μόνιμοι πνευμονολόγοι, 2 μόνιμοι παθολόγοι, 2 μόνιμοι αναισθησιολόγοι που αδυνατούν να καλύψουν πλήρως και με ασφάλεια το πρόγραμμα των εφημεριών αλλά και να ανταπεξέλθουν στην καθημερινή λειτουργία κλινικών και τακτικών ιατρίων. Μεγάλες είναι και οι ελλείψεις νοσηλευτών, τραυματιοφορέων, καθαριστριών, παρασκευαστριών, παρασκευαστών και άλλων ειδικοτήτων. Ανεπαρκείς είναι επίσης και οι κλίνες ΜΕΘ. Είναι μόλις 7 για πληθυσμό που ξεπερνά τις 85.000 κατοίκους και στελεχώνεται με μόνο 5 μόνιμους γιατρούς. Τι κάνει λοιπόν η 7η ΥΠΕ? Ταχυδακτυλουργεί. Για να κουκουλώσει προσωρινά αυτά τα σοβαρά κενά, χρησιμοποιεί υποχρεωτικές μετακινήσεις γιατρών, προσπαθώντας να κλείσει τρύπες, αλλά στην πραγματικότητα ανοίγει ακόμα περισσότερες. Και ορισμένα παραδείγματα έτσι για του λόγου του αληθές. Παθολόγος από το νοσοκομείο Χανίων υποχρεώθηκε σε πραγματοποίηση εφημεριών στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. 2 αγροτικοί γιατροί αποσπάστηκαν στην παθολογική και την πνευμονολογική κλινική Ρεθύμνου. Πρόσφατη εντολή από την 7η είπε σε γιατρό του Κέντρου Υγείας Κισάμου Χανίων που τον υποχρέωνε ταυτόχρονα με το καθημερινό πρωινό ωράριο στο Κέντρο Υγείας Κισάμου και ταυτόχρονα με τις εφημερίες στο Κέντρο Υγείας Κισάμου, να κάνει 2 και 3 εφημερίες το μήνα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, που συνοτέων απέχει 95 χιλιόμετρα από την Κίσαμο. Με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται περαιτέρω φυσικά η υποστελεχωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του νησιού. Επίσης, για τη συνέχιση των χειρουργικών επεμβάσεων, η 7η ΥΠΕ αποφάσισε την υποστήριξη του νοσοκομείου Ρεθύμνου από αναισθησιολόγους των άλλων νοσοκομείων της Κρήτης. Και γνωρίζετε το σάλο που έχει πραγματοποιηθεί με την προκήρυξη της 7η ΥΠΕ που απαγορεύει τους αναισθησιολόγους για τις προσλήψεις. Γίνονται μετακινήσεις προσωπικού και μεταξύ τμήματων των νοσοκομείων για να καλυφθούν οι ανάγκες των τμήματων COVID. Και σας καταθέτω μάλιστα και συγκεκριμένη καταγγελία, έγγραφο της Ένωσης Γιατρών Νομού Χανίων. Επίσης, ένα μέρος των κενών καλύπτεται προσωρινά και με συμβασιούχους που ζουν σε μια διαρκή εργασιακή ανασφάλεια. Τι έκανε η 7η ΥΠΕ? Για να καλύψει τέτοιες ανάγκες, προχώρησε σε συνεργασία με μια ιδιώτη παθολόγο και ένα ιδιώτη αναισθησιολόγο με δελτίο παροχής υπηρεσιών για την πραγματοποίηση έως 6 εφημεριών το μήνα, τελειώνει τώρα τέλος του Σεπτέμβρη. Οι 14 δε θέσεις μονίμων ειδικευμένων γιατρών που προκηρύχθηκαν το Φλεβάρι και οι 24 θέσεις τακτικού προσωπικού της 2Κ, για τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι κρίσεις, όπως και σε άλλα νοσοκομεία βέβαια, δεν επαρκούν να καλύψουν ούτε τις μισές από τις κενές θέσεις. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Λόγω φυσικά των όλων αυτών των τεράστιων ελλείψεων του νοσοκομείου, αδυνατεί να ανταποκριθεί όχι μόνο στις αυξημένες ανάγκες της πανδημίας, αλλά και στις συνήθεις καθημερινές ανάγκες. Και σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, προκειμένου να στελεχωθεί άμεσα το νοσοκομείο Ρεθύμνου με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να ανακληθούν οι μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ των δημόσιων δομών υγείας, να αναμορφωθεί ο οργανισμός του νοσοκομείου με σύσταση νέων οργανικών θέσεων ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και φυσικά να ανοίξουν νέες κλίνες ΜΕΘ
στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπως και σε όλα τα νοσοκομεία βέβαια, στελεχωμένες με το αναγκαίο μόνιμο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας, κύριος Βασίλης Κοντοζαμάνης. Κύριε Κοντοζαμάνη, 3 λεπτά για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Στιχάκη, την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτήν εδώ την αίθουσα μου είχατε απευθύνει αντίστοιχη ερώτηση για το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Και σε γενικές γραμμές η απάντηση που σας έδωσα ισχύει και για το νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Αν κάτι έχει αλλάξει τις ημέρες αυτές που μεσολάβησαν, είναι η δημοσίευση προκήρυξης 38 θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων που αναρτήθηκε στη Διάβγεια την προηγούμενη Τρίτη. Εκεί λοιπόν θα δείτε για το νοσοκομείο Ρεθύμνου ότι προκηρύχθηκαν συνολικά 9 θέσεις γιατρών στις ειδικότητες 2 αναισθησιολογίας σε βαθμό διευθυντή, σε 3 θέσεις εσωτερικής παθολογίας, οι 2 σε βαθμό διευθυντή και 1 σε επιμελητή Α, πνευμονολογίας, σηματολογίας, 1 θέση επιμελητή Β, ακτινολογίας, 1 θέση επιμελητή Β και τέλος για τα ΤΕΠ, 2 θέσεις επιμελητών Α και Β. Μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε ότι λειτουργούμε στοχευμένα, εκτιμώντας τις ανάγκες του νοσοκομείου και βάζοντας συγκεκριμένες προτεραιότητες. Πάντα μετά από τις εισηγήσεις των αρμόδιων επιστημονικών οργάνων του νοσοκομείου, όσο και της διοίκησης του νοσοκομείου και της υγειονομικής περιφέρειας. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Ξέρουμε πολύ καλά ότι βασικό άξονα για την υλοποίηση του σχεδιασμού μας για τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις στον χώρο της υγείας αποτελεί η επάρκεια σε μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Έχουμε την πολιτική βούληση να το υλοποιήσουμε. Θα το κάνουμε και να είστε βέβαιοι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τίποτα όμως δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν αδυναμίες και κενά, τα οποία είναι συσσωρευμένα για πάρα πολλά χρόνια. Και έχουμε καταφέρει, και κυρίως λόγω της διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να έχουμε κάνει μεγάλες αλλαγές στο σύστημα υγείας, να έχουμε καλύψει αρκετά κενά και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε το σύνολο των προβλημάτων. Που αυτό γίνεται σταδιακά και τα αποτελέσματα θα φανούν σε βάθος χρόνου. Ποτέ δεν κουκουλώσαμε, όπως λέτε, τα προβλήματα. Τα αναγνωρίζουμε και αυτό είναι το σημαντικό. Να αναγνωρίζεις ότι υπάρχουν προβλήματα, προκειμένου να έχεις τη δυνατότητα να σχεδιάσεις τις λύσεις που απαιτείται και να δώσεις αυτές τις λύσεις και οι λύσεις αυτές να είναι μόνιμες. Κύριε Συντυχάκη, σας οφείλω 5 απαντήσεις, οι οποίες βεβαίως είναι η πολλωστή φορά που δίνω, αφού επανέρχεστε συνεχώς στα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν πρώτον τη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, το είπα, το ξαναλέω, δρομολογούμε σειρά προκηρύξεων σε θέσεις μόνιμου προσωπικού, εκτός από την προκήρυξη των 9 θέσεων ιατρών που δημοσιεύτηκε, όπως σας είπα στην αρχή αυτής της εβδομάδος, ακόμα 9 γιατροί στις ειδικότητες της πνευμονολογίας, μευτικής γυναικολογίας, καρδιολογίας, ορθοπαιδικής, οφθαλμολογίας, χειρουργικής, ουρολογίας και νευρολογίας βρίσκονται σε διαδικασία διορισμού τους, με τα ΦΕΚ των διορισμών αυτών να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Δεύτερον, συμβασιούχοι. Δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν όλοι συμβασιούχοι μόνιμοι. Υπάρχουν συγκεκριμένες δημοσιονομικές δυνατότητες κάθε έτος, όπως υπάρχουν και συγκεκριμένες προτεραιότητες της ανάγκης των δομών υγείας. Τρέχουμε, έχουμε επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να καλύψουμε τις συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις από το σύστημα και βάζουμε σε προτεραιότητα το επικουρικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα οι θέσεις αυτές να μετατραπούν σε μόνιμες θέσεις. Τρίτον, μετακινήσεις προσωπικού, στις οποίες αναφέρεστε, αποτελούν μαζί με το επικουρικό προσωπικό τις άμεσες λύσεις που έχουμε για την κάλυψη των ελλείψεων και των κενών. Η υλοποίηση προσλήψεων τακτικού προσωπικού θα μειώσει σε βάθος χρόνου τις πρακτικές αυτές. Τέταρτον, οργανισμός του νοσοκομείου. Σύντομα θα προχωρήσουμε στις απαιτούμενες αλλαγές, όχι μόνο για τον οργανισμό του νοσοκομείου Ρεθύμνου, αλλά και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της επικράτειας, τα οποία θα βελτιώσουν τη λειτουργία του νοσοκομείου και θα αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Γνωρίζουμε όλοι ότι
η ιατρική τεχνολογία εξελίσσεται, νέες υπηρεσίες δημιουργούνται και πρέπει αυτές οι υπηρεσίες να είναι άμεσα διαθέσιμες στους συμπολίτες μας. Και αυτό θα κάνουμε διασφαλίζοντας την κατάρτιση σύγχρονων οργανογραμμάτων στα νοσοκομεία της χώρας. Και τέλος, κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το νοσοκομείο Ρεθύμνου διαθέτει 7 κλίνες σε μονάδα εντατικής θεραπείας που λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Έχει δρομολογηθεί η λειτουργία 2 ακόμα κλινών και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία όχι μόνο της μονάδας εντατικής θεραπείας, παρέχοντας εξοπλισμό και ανθρώπινους πόρους, αλλά και οτιδήποτε άλλο θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του νοσοκομείου του Ρεθύμνου. Κύριε Σιτιχάκη, μιλάμε με πράξη και γεγονότα. Στο τέλος του 2020, το νοσοκομείο Ρεθύμνου θα είναι στελεχωμένο με επιπλέον προσωπικό, 18 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από 2 προκηρύξεις, 22 άτομα νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού από προκήρυξη του ΑΣΕΠ και με την πρόσληψη του υγειονομικού αυτού προσωπικού των 40 ατόμων ενισχύουμε σημαντικά τη λειτουργία του νοσοκομείου. Όμως, γνωρίζουμε ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση, γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες και υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα, ότι πέραν της αύξησης των αναγκών έχουμε το προσωπικό που σιγά σιγά συνταξιοδοτείται και αποχωρεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την πανδημία του κορονοϊού την αντιμετωπίσαμε ως ευκαιρία, προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να καλύψουμε ανάγκες και κενά που είχε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι εντάξαμε στο Σύστημα Υγείας 6.200 άτομα επικουρικού προσωπικού, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός μας ήταν 2.000 άτομα, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και περισσότεροι από 700 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων. Λίγα λόγια, συγκεκριμένες ενέργειες και συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα. Αποτελέσματα που υπογραμμίζουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την πολιτική βούληση της κυβέρνησής μας για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με υγειονομικό ανθρώπινο προσωπικό. Ευχαριστώ πολύ. Και Σιτιχάκη, καταλαβαίνω ότι σας έβαλε πολλά. Παρακαλώ πολύ να τηρήσετε το χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Στην Κρήτη λέμε, υποθέτω και σε άλλες περιοχές, με λόγια χτίζεις ανόγια και κατόγια. Ναι, το λέμε. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Η κυβέρνηση συνεχίζει να ζει σε ένα δικό της παράλληλο σύμπαν. Δικαίωμά της. Ο κύριος Υπουργός λέει ότι τα αποτελέσματα της πολιτικής της θα φανούν σε βάθος χρόνου. Τώρα είναι το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Τώρα είναι το πρόβλημα. Τώρα που κινδυνεύει η ζωή, η υγεία και η ασφάλεια του λαού. Και θα έπρεπε με fast track διαδικασίες, όπως συνηθίζεται άλλωστε, όταν είναι να πετσοκόψετε μισθούς, συντάξεις, εργασιακά δικαιώματα, το κάνετε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Γιατί εδώ δεν ισχύει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Δηλαδή εδώ και τώρα να προσλάβετε το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό για τα νοσοκομεία, για τα κέντρα υγείας, για όλες τις δημόσιες μονάδες, να επιτάξετε τον ιδιωτικό τομέα. Δεν το κάνετε όμως, γιατί, το είπατε εσείς ο ίδιος, γιατί υπάρχουν δημοσιονομικές δεσμεύσεις, κύριε Υπουργέ. Έχετε υποταχθεί πλήρως, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Τρόικα, σε όλους αυτούς, εν πάση περιπτώσει, που πίνουν από το μεδούλι του ελληνικού λαού. Αυτές οι προκηρύξεις τις οποίες αναφέρατε, ξέρετε, πάνε με ρυθμούς χελώνας. Εδώ προσλήψεις εκκρεμούν ακόμα και για διάστημα πάνω των 6 μηνών. Αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία έπρεπε να ήταν πανέτοιμα και πλήρης σε προσωπικό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το επόμενο κύμα της πανδημίας. Η κάθε προκήρυξη βεβαίως είναι καλοδεχούμενη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει διοριστεί, για παράδειγμα, κανένας από την προκήρυξη του Φεβρουαρίου. Ναι ή όχι? Πέστε μας. Κανένας. Από το Φλεβάρι του 2020. Η δε νέα προκήρυξη που αναφέρατε για την ενίσχυση του νοσοκομείου με 9 γιατρούς, εκ των οποίων οι 4 αφορούν θέσεις διευθυντών, όχι μόνο δεν επαρκεί, αλλά εγκυμονεί κινδύνους για περαιτέρω απώλεια προσωπικού στο νοσηλευτικό ίδρυμα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνταξιοδοτήσεις, οι οποίες θα προκύψουν στην πορεία. 4 κενές παθολόγων θέσεις, 3 αναισθησιολόγων, ενός πνευμονολόγου, 4 γιατρό ΤΕΠ, με βάση ακόμα και το ανεπαρκέστατο οργανόγραμμα του νοσοκομείου του 2012 από τότε, που δεν αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες.
Μάλιστα, εξαιτίας της ανεπάρκειας αναισθησιολόγων, η δυνατότητα πραγματοποίησης επεμβάσεων έχει περιοριστεί σημαντικά με αποτέλεσμα τις αναμονές των τακτικών χειρουργείων. Για παράδειγμα, οι λίστες τακτικού χειρουργείου στις 7 του Σεπτέμβρη περιλάμβαναν 792 ασθενείς και 261 για γυναικολογικές επεμβάσεις, αρκετοί από τους οποίους αναγκάζονται να μεταβούν στο νοσοκομείο Ηρακλείου ή Χανίων προκειμένου να χειρουργηθούν, προκαλώντας φυσικά και στα άλλα νοσοκομεία επιπλέον λίστες. Καμία κλίνη μεθ δεν άνοιξε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και αυτές οι δύο επιπλέον κλίνες μεθ που λέτε δεν είναι δικές σας, είναι του Ιδρύματος Νιάρχου. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα σε αυτά που λέμε. Είναι του Ιδρύματος Νιάρχου, εξοραίζοντας φυσικά και τον κάθε επιχειρηματία, ο οποίος για την ψυχή της μάνας του δεν ξέρω τι καταθέτει και στέλνει, πώς το λένε, κλίνες μεθ ή διάφορα μηχανήματα στα νοσοκομεία, οι οποίες επιπλέον δεν συνοδεύονται, δεν μας είπατε και τίποτα, αλλά δεν συνοδεύονται με προσλήψεις γιατρών και τη σύσταση νέας οργανικής θέσης γιατρού μεθ. Οι δίθεν 100 λειτουργούσες κλίσεις μεθ στα δημόσια νοσοκομεία που ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του, στην πραγματικότητα είναι ανενεργές, ανύπαρκτες, γιατί απλούστατα δεν είναι στελεχωμένες με το αναγκαίο προσωπικό. Και θέλω να πω κάτι σε σχέση με την προκήρυξη θέσεων παθολόγων και αναισθησιολόγων από την 7η ΥΠΕ. Περίμενα κάτι να λέγατε σε σχέση με αυτό. Πρόκειται για εμπεγμό, για αποσπασματικό μέτρο από την πλευρά της 7η ΥΠΕ, που δεν δίνει ουσιαστική οριστική λύση στο πρόβλημα της χρόνιας υποστελέχωσης των αναισθησιολογικών τμήματων της Κρήτης, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Αυτός ο αποκλεισμός παθολόγων και αναισθησιολόγων από τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις της ΜΕΘ της Κρήτης είναι ένα σοβαρό. Δεν πρόκειται να αποτελέσει ποτέ κίνητρο για την κάλυψη των κενών θέσεων των αναισθησιολογικών τμήματων. Αντίθετα, θα λέγαμε εμείς ότι θα στερήσει από τις νέες κλίνες μεθ δύο βασικές απαραίτητες ειδικότητες, ενώ υπάρχει κίνδυνος θέσεις μεθ να μείνουν κενές, αφού παθολόγοι και αναισθησιολόγοι αποτελούν την πλειοψηφία των εξειδικευμένων εντατικολόγων στις μεθ. Πρόκειται δηλαδή για μια προσπάθεια να διαχειριστείτε τα αποτελέσματα της πολιτικής, της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης που διαχρονικά έχουν ευθύνες όλοι. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Αποδεικνύεται λοιπόν η ανευθυνότητα και ο καιροσκοπισμός σε συνθήκες πανδημίας με αποσπασματικά μέτρα, θα επιμείνουμε, με μπαλώματα, με κουκουλώματα και παντελή έλλειψη σχεδιασμού για τη στελέχωση των νέων κλινών μεθ. Και καταθέτω στα πρακτικά σχετικές καταγγελίες και της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ του Ρεθύμνου, 104 αναισθησιολόγων και της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Υπουργέ, αν ήθελε πραγματικά η κυβέρνηση να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, θα έδινε κίνητρα στους νέους γιατρούς. Θα προκήρυσε το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων. Θα εξασφάλιζε ανθρώπινα ωράρια, αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς. Θα αποκαθιστούσε τους μισθούς των γιατρών. Θα έδινε τα βαρία και ανθυγινά μισθούς οι οποίοι έχουν περικοπεί πάνω από 50%. Να λοιπόν, γιατί η πολιτική σας δεν είναι απλά ανθυγινή, είναι επικίνδυνη και εμείς καλούμε το λαό σε αυτές τις συνθήκες να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να διεκδικήσει δημόσιο σύστημα υγείας με όλες τις προϋποθέσεις, χωρίς αστερίσκους, με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη στελέχωση, με όλο τον ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό, για τεστ για τους υγειονομικούς και για όλο το λαό, για κλίνες μεθ που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτής της δύσκολης κατάστασης που περνάει ο λαός και ο τόπος.